Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Θα συζητήσουμε και για το θέμα που το ρεπορτάζ που ακούσαμε, για την επιστολική ψήφο, αλλά να πάμε από την επικαιρότητα και από το γάμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, όπου η θέση του ΚΚΕ ξένησε κατά πολλούς η στάση αυτή, και μάλιστα υπήρξαν και δημοσιεύματα που κατηγόρησαν για ομοφοβικό κρεσέντο τον κύριο Κουτσούμπα. Νομίζω ότι δεν ξένησε. Ίσα-ίσα, πολλοί κόσμος κατάλαβε αυτό που λέμε και το θεώρησε τη μόνη τεκμηριωμένη επιστημονικά θέση. Τα υπόλοιπα τώρα είναι πολιτική και μικροπολιτική μάλλον. Να πούμε όμως, θα απαντήσω στην ερώτησή σας, απλά να πω ότι η επικαιρότητα κακώς έχει καταλήξει, μάλλον κακώς, είναι μονοθεματική η ατζέντα της επικαιρότητας εδώ και πολύ καιρό, και την ίδια στιγμή υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα και περνούν ρυθμίσεις, περνούν νομοσχέδια, υπάρχει η ακρίβεια που καλπάζει και ταλαιπωρεί, πραγματικά ξεμίζει το εισόδημα της οικογένειας, και αντί να περάσαν κάποια μέτρα τα οποία είναι όχι ασπιρίνες, είναι... Θα πάμε σε αυτά αναλυτικά και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Απλώς έχει επιτυχθεί μια μονοθεματική ατζέντα που κρύβει πραγματικά. Γίνεται πόλεμος στη γειτονιά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και εμείς συζητάμε διαρκώς για ένα θέμα. Απλά τώρα την Τρίτη θα συνεδριάσει και το Υπουργικό γι' αυτό. Έχουμε και τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου που έχει ζητήσει δημοψήφισμα. Και εμείς πραγματικά θέλουμε να μας πείτε για τη δήλωση του κ. Κουτσούμπα. Γιατί κάποιοι. Γιατί είπε πολλά ο κ. Κουτσούμπα. Έχει απομονωθεί νομίζω μία δήλωση. Είπε ότι με αυτό το νομοσχέδιο πάει να καταργηθεί η πατρότητα και η μητρότητα. Καταλαβαίνουμε λίγο από αυτή, κάποιοι τη χαρακτήρισαν ακροδεξιά αυτή τη δήλωση, σε κάποιους φάνηκε σκληρή η δήλωση. Ωραία, κατάλαβα. Βέβαια αυτή η δήλωση, αυτή η φράση είναι μέρος μιας ολόκληρης, ενός ολόκληρου σκεπτικού, το οποίο δεν παρουσιάζεται, όχι από εσάς, ενώ δεν αποτυπώνεται σωστά αυτή η δήλωση, και αποσπασματικά μπορεί όντως, αποσπασμένη από το υπόλοιπο, μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις και τέτοιες ερμηνείες. Να πω λοιπόν το εξής. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι σχέσεις του ζευγαριού, η επιλογή τους, η ελεύθερη έκφραση της σεξουαλικότητάς τους δεν πρέπει να απεμπλακεί από τα δικαιώματα του παιδιού σε μία, στην πατρότητα και στη μητρότητα. Και τι εννοούμε? Δεν βλέπουμε διάκριση σεξουαλικότητας, αλλά διάκριση φύλου. Αυτό είναι αντικειμενικά από τη βιολογία υφίσταται. Είναι και ο άντρας και η γυναίκα συμπληρώνουν ένα στον άλλο προκειμένου να γεννηθεί νέα ζωή. Αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, αυτό μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει προσδιορίσει και το ρόλο προσδιορίζει με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά μέσα στα χρόνια το ρόλο του καθενός, της καθεμιάς σε αυτή τη διαδικασία. Με αυτή την έννοια υπάρχει η πατρότητα και η μητρότητα. Οι δύο ρόλοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη ενός παιδιού. Όταν δεν υπάρχουν, γιατί μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες για παράδειγμα, δεν σημαίνει κάτι αυτό εάν ταυτόχρονα έχεις αναπτυγμένες κρατικές δομές για την υποστήριξη της μητέρας ή του πατέρα που μεγαλώνει μόνος ή μόνο ένα παιδί. Άρα το θέμα της τεκνοθεσίας στο νομοσχέδιο είναι αυτό που σας ενοχλεί. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι τελικά όταν επεκτείνεις ένα θεσμό το γάμο, γιατί ο γάμος δεν είναι, μακάρι να ήταν μόνο η ελεύθερη η συμβίωση δύο ενηλίκων με ελεύθερη βούληση, απαλλαγμένη από οικονομικά συμφέροντα ή οικονομικές δεσμεύσεις. Έτσι, μέσα στα χρόνια πάλι έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε για την προστασία του παιδιού να έχει κάποιες νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις. Και αυτό μάλιστα έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, μέσα στο οικογενειακό δίκαιο έχουμε δει αλλαγές προκειμένου, για παράδειγμα, να ρυθμίζονται θέματα όταν υπάρχουν διαζύγια κτλ. Και μάλιστα να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε αύξηση των διαζυγίων και μείωση, σημαντική μείωση, νομίζω 30%. Είναι 30% των θεσμοθετημένων μορφών συμβίωσης. Από ποια πλευρά και να το βλέπετε εσείς, πρώτη φορά έρχεται το ΚΚΕ τόσο κοντά με την Εκκλησία. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, και η ιδιωτεία που είναι ο... Αυτό προσπαθώ, μάλλον δεν το λέω καλά. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τις θέσεις που λένε προστατεύστε το γάμο και την πυρηνική οικογένεια, το ρόλο της στην κοινωνία, γιατί θεωρούμε ότι αυτό έχει ξεπεραστεί ήδη.
από τις εξελίξεις στην καπιταλιστική οικονομία. Δηλαδή, ήδη από τη στιγμή που τα ζευγάρια σήμερα δουλεύουν τόσο πολύ κάθε μέρα, δεν μπορούν να επιτελέσουν το ρόλο της πυρηνικής οικογένειας, όπως ήταν παράδειγματος χάρη σε μορφές. Και δεν είναι οι ώρες που δουλεύουν, είναι το πώς δουλεύουν. Είναι η ίδια πλευρά, λέω, ανεξαρτήτως από πώς το βλέπει ο καθένας. Όχι, δεν είναι η ίδια πλευρά. Εμείς δεν λέμε υπερασπίστε την οικογένεια σαν το κύτταρο της κοινωνίας. Εμείς λέμε προστατεύστε το παιδί και απελευθερώστε τους ενήλικες στην προσωπική τους επιλογή. Δεν πρέπει, ναι, ίσα-ίσα. Ακριβώς γι' αυτό που λέτε, και επειδή είστε ένα κόμμα που όλα αυτά τα χρόνια είστε στις επάλξεις όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, έχετε καταθέσει ρυθμίσεις. Γι' αυτό το λόγο ξενίζει κάποιους και η δήλωση του κ. Κουτσούμπα, αλλά και το γεγονός ότι πώς θα κινηθείτε, θα το καταψηφίσετε, έτσι δεν είναι? Να το δούμε. Εμείς λέμε από την αρχή, μιλάμε τόσο καιρό για ένα νομοσχέδιο που δεν έχουμε δει καν. Mm-hmm. Να το δούμε πρώτα, να δούμε τι θα λέει. Εμείς λέμε το εξής, ότι καλός ή κακός, ακόμα και αν δεν έχει μέσα τον όρο τεκνοθεσία, ναι, γιατί εκεί πέρα όντως υπάρχει εμπλοκή για μας, γιατί επειδή ακριβώς αντικειμενικά χρειάζεται η συμπληρωματικότητα του αρσενικού και του θηλυκού mm-hmm. για τη νέα ζωή, ακριβώς για αυτό το λόγο ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά, ένα ομόφυλο ζευγάρι που δεν έχει παιδιά, βιολογικά, ο ένας από τους δύο ή και οι δύο, θα καταφύγουν στην τεκνοθεσία. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά προς τεκνοθεσία είναι ελάχιστα. Άρα μιλάμε σίγουρα είτε για εμπόριο, παράνομες δηλαδή τεκνοθεσίες, είτε για παρένθετη μητρότητα. Και εδώ πέρα ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο, όχι μόνο για αυτό που λέμε συνέχεια για την ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, και μάλιστα με ευθύνη όλων όσων σήμερα εμφανίζονται ως δικαιωματιστές. Το οποίο αυτό φαίνεται δεν θα περιλαμβάνεται βέβαια στο νομοσχέδιο. Ναι, αλλά φαίνεται. Αντικειμενικά οδηγεί εκεί πέρα, γιατί το νομικό πλαίσιο που. Το πλαίσιο του γάμου. Υπάρχουν παράθυρα, οδηγεί, εννοείται. Όχι, ο ίδιος ο γάμος έχει κάποιες. Ακριβώς για να προστατεύσει τα παιδιά που γεννιούνται από φυσικούς γονείς εντός γάμου. Θα ανοίξει μια κερκόπορτα για διεκδικήσεις. Αυτό το δικαίωμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα όταν τα πάντα εμπορευματοποιούνται, πια να μιλάμε καθαρά για νομιμοποίηση εμπορίου βρεφών ή εμπορίου της μήτρας γυναικών. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Θα ήταν άλλη κουβέντα αν ήταν διαφορετικό όλο το πλαίσιο, αν υπήρχαν άλλου τύπου δομές, άλλου τύπου. Εσύ στην ψηφοφορία, όταν έρθει το νομοσχέδιο και αποφασίσετε, θα πάτε κατά κάποιο τρόπο μπετόν αρμέ οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος? Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να πάμε, τη στιγμή που όλοι συμφωνούμε με αυτές τις θέσεις. Mm-hmm. Με αυτές τις θέσεις εικάζετε ότι μπορεί να κάνετε άνοιγμα σε συντηρητικά στρώματα και να το βρείτε εντός εγγόνου μπροστά σας αυτό? Ξαναλέω, εμείς λέμε, δεν λέμε πάμε πίσω στην πυρηνική οικογένεια, προστατεύστε το πατρίστικο οικογένεια. Δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε απελευθερώστε το ζευγάρι στις προσωπικές του επιλογές, στην έκφραση, στην ελεύθερη έκφραση σεξουαλικότητάς του, και ταυτόχρονα προστατεύστε τα δικαιώματα του παιδιού απέναντι στην γονεϊκότητα. Γιατί ξέρετε, η γονεϊκότητα, έτσι όπως εμείς την προσεγγίζουμε, και τώρα δεν ξέρω με ποιους συμπίπτουμε, δεν είναι επιλογή και δικαίωμα του ενήλικα. Είναι υποχρέωση του ενήλικα προς το παιδί. Δεν κάνεις παιδιά επειδή, λέμε, εμείς το λέμε αυτό, ότι επειδή έτσι θες, γιατί σ' αρέσει. Όπως θα πάρεις ένα pet τώρα και μεθαύριο θα πεις, εντάξει τελικά, που και αυτό είναι κατακριτέο και το όλοι βλέπουμε συνέχεια και λέμε τι άθλιο που είναι. Λέμε ότι είναι υποχρέωση. Ο γονιός, από τη στιγμή που γίνεται γονιός, έχει υποχρέωση, μόνο υποχρέωση απέναντι στο παιδί. Αυτό λοιπόν είναι δικαίωμα του παιδιού και αυτό δεν προστατεύεται όταν μιλάμε μόνο για το δικαίωμα του ενήλικα στην τεκνοθεσία, για παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπουμε να γίνει κάποιος γονιός επειδή το θέλει. Δεν είναι έτσι. Και το ότι έχουμε φτάσει, ξαναλέω, στο σημείο να έχουμε μείωση των θεσμοθετημένων μορφών συμβίωσης, 30% μείωση τα τελευταία 10 χρόνια, είναι πολύ. Με ταυτόχρονη αύξηση των διαζυγίων, δείχνει ότι όλο αυτό το πλέγμα, όλο αυτό που λέμε γάμος, οικογένεια, πάση, έχει αλλάξει. Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και πάμε αυτό, κάτι που έχει αλλάξει και ίσως έχει μείνει και πάρα πολύ πίσω και το νομικό πλαίσιο, το οικογενειακό δίκαιο. Αυτό πάμε να το επεκτείνουμε τώρα. Αντί να το διορθώσουμε, πάμε να το επεκτείνουμε. Μάλιστα, να περάσουμε σε κάποιο άλλο θέμα και να ρωτήσω πριν πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, ότι το δυνατό όπλο του ΚΚΕ
είναι οι αγώνες του. Τώρα εμφανίζει και ένα δεύτερο δυνατό όπλο με τα ποσοστά που εμφανίζει ο κ. Κουτσούμπας. Είναι πρωτοφανή ποσοστά για γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος να έχει τόσο υψηλή δημοφιλία και μάλιστα να έχει τις λιγότερες αρνητικές ψήφους από όλους. Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο η προσωπικότητα του καθενός και δείχνει ότι δείχνει κάτι πηγαίο, πηγαία λαϊκό και σε αυτό ανταποκρίνεται ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό και οδηγεί αυτά τα ποσοστά είναι η δράση όλων των μελών και στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Σε δύσκολα μέτωπα, δεν λείψαμε από πουθενά, ήμασταν παρόντες σε όλους τους αγώνες με ξεκάθαρο στόχο και πρόσημο, αν θέλετε, δεν μπερδευόμασταν και αυτό νομίζω είναι πραγματικά, και επειδή ο Γενικός Γραμματέας είναι η έκφραση του κόμματός μας προς τα έξω, ναι, αυτό το εισπράττει και μαζί με την προσωπικότητά του βέβαια, που είναι έτσι ένας ευχάριστος άνθρωπος. Τώρα, κυρία Κτενά, πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, αυτό που ξεκινήσαμε νωρίτερα να μας λέτε. Η κυβέρνηση τώρα αυτή τη στιγμή, με τα νέα μέτρα που έχει φέρει, τι κάνει λάθος ακόμα? Κάνει λάθος το ότι, και δεν νομίζω ότι είναι λάθος, είναι επιλογή. Δεν χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα του και δεν μπορεί να το χτυπήσει γιατί στηρίζει αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης. Η αιτία της ακρίβειας δεν είναι μία. Έχουμε πόλεμο στη γειτονιά. Τι στη γειτονιά? Έχουμε πόλεμο και στη Μέση Ανατολή, έχουμε πόλεμο και στην Ουκρανία. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο των διαδρόμων ενέργειας και πρώτων υλών. Αυτοί είναι οι εξωγενείς παράγοντες, όμως που λέει και η κυβέρνηση επίσης, ότι εκεί οφείλεται η ακρίβεια. Ναι, επίσης έχει να κάνει με τον τρόπο ανάπτυξης που λέει κυνηγάμε το κέρδος. Η ανάπτυξη σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες σήμερα έχει να κάνει με αύξηση των επενδύσεων προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων, να είναι η κερδοφορία της επιχειρήσης, οι επενδύσεις. Αυτό από μόνο του, όταν κυνηγάς το κέρδος, σημαίνει ότι θα τροφοδοτείς τον πληθωρισμό. Επιπλέον, έχουμε χαμηλούς μισθούς. Οι μισθοί που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα δεν μπορούμε τίποτα να αντισταθμίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Το λέει όμως και η κυβέρνηση ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, κυρία Κτενά. Το λέει και η κυβέρνηση. Λέει ότι πρέπει να ανέβουν οι μισθοί. Ναι, αλλά πει ότι μέχρι χρόνου είμαστε ήδη κάτω από τα επίπεδα του 2009, ενώ οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε σχέση με το 2009. Είπε πάντως ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορεί να πάρει και άλλα μέτρα. Ναι. Θέλει ένα πακέτο μέτρων και έχει να κάνει, ξαναλέω, και με τη φορολογία. Έχουμε, για να βγουν τα ματωμένα πλεονάσματα που είναι κεντρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει ότι πρέπει να κόβεις από δαπάνες, άρα τις ανάγκες που έχεις για αυτές τις δαπάνες, υγεία, παιδεία και αυτά τις βάζεις από την τσέπη σου, που σημαίνει ακόμα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα, και επιπλέον να αυξήσει τη φορολογία. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Αυξάνει τους φόρους, αλλάζοντας κάθε φορά, μετατοπίζοντας την πίεση από ομάδα σε ομάδα. Τώρα λέμε ότι ξέκανε τους αυτοαπασχολούμενους, μετά θα έρθει κάποιος άλλος. Αυτό το πράγμα κάνουν και ταυτόχρονα η αύξηση στους μισθούς είναι ελάχιστη. Άρα όλο αυτό το, και με μείωση των δαπανών, ξαναλέω, για τις ανάγκες μας, τις κοινωνικές ανάγκες. Άρα αυτό που μένει τελικά είναι αυτό που νιώθει η οικογένεια, ότι δεν βγαίνει, δεν βγάζει το μήνα. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις και λέμε ότι ο μόνος τρόπος να ανακουφιστεί, όχι να λυθεί το πρόβλημα, να ανακουφιστεί η ελληνική οικογένεια είναι μείωση, εκμηδενισμό, αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Εκεί όμως, κυρία Κτενά, η κυβέρνηση λέει πως δημοσιονομικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί θα πάμε γιατί σε τρύπα. Έχει δεσμευθεί στα πλεονάσματα. Η πολιτική των πλεονασμάτων αυτή τη συνέπεια έχει. Αλλά πρέπει να συγκρουστείς με αυτή τη λογική, να πεις όχι. Τα πλεονάσματα σημαίνει πλεονάζουν κεφάλαιο για να δοθούν για επενδύσεις. Δεν γυρνούν σε εμάς τα πλεονάσματα. Ίσα-ίσα για να βγουν τα πλεονάσματα, αφαιρούνται δαπάνες από υπηρεσίες που έχει ανάγκη η λαϊκή οικογένεια αυτή τη στιγμή. Και επιτείνει το πρόβλημά της. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αύξηση των δαπανών και μείωση των φόρων. Με τον τρόπο που, και επίσης με κάποιο τρόπο να ανακουφιστεί το χαμηλό εισόδημα από τη φοροδοσία, που είναι υπέρογγη πια. Αυτό λέμε.
Αυτό είναι βασικό και περιμένουμε να δούμε τώρα και την πτώση. Με ταυτόχρονη αύξηση μισθών. Έτσι, μιλάμε 13ο-14ο μισθών. Όλο τον φέρνουν και οπότε δεν τον βλέπουμε. Πότε θα έρθει αυτό ο 14ο. Μιλάνε για ανάκτηση απολειών. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το 2009. Ακόμα και οι επίσημες στατιστικές λένε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που από όλες είχε μείωση και παραμένει τώρα μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Έχουμε χάσει πάνω από το 20% σε σχέση με το 9. Τη στιγμή που άλλες χώρες, όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν. Πάντως από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παίρνουμε εύσημα. Ναι, γιατί οι οργανισμοί αυτοί κριτήριο έχουν τις επενδύσεις. Άρα όσο περισσεύουν χρήματα για επενδυτές είναι ευχαριστημένοι. Είναι άλλο το κριτήριο. Δεν είναι να κρίνουν την πορεία της οικονομίας της Ελλάδας σε σχέση με το βιωτικό επίπεδο των περισσότερων από εμάς, αλλά σε σχέση με την ικανότητα των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων, όπως λέμε εμείς, να κάνουν επενδύσεις. Απλά οι επενδύσεις που θα λοιπόν, φέρνουν νέες θέσεις εργασίας, αν γίνονται επενδύσεις. Ναι, με τι όρους. Με τι όρους δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους. Γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση. Έχουμε γυρίσει στο 19ο-20ο αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Ο τρόπος που. Οι συνθήκες που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι, μιλάμε για τη μεγάλη μάζα. Με ευελιξία. Οι συνθήκες γαλέρας που λέγατε παραμένουν. Οι συνθήκες γαλέρας βέβαια παραμένουν. Επεκτείνονται. Γιατί έχουμε αύξηση με τα στοιχεία του Εργάνη. Έχουμε αύξηση των συμβασιούχων. Οι απολύσεις έχουν φτάσει σε τρελό βαθμό. Γιατί αυτό που γίνεται μέσα στον χρόνο, κάποιος μπορεί να απολυθεί 2 και 3 φορές και να πιάσει δουλειά αλλού μετά από ένα διάστημα ανεργίας. Αλλά ξέρετε, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ζει με δόσεις. Αυτό που λέμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αν ισχύει, ισχύει για τη ζωή. Κάποιος θέλει κάθε μέρα να μπορεί να ζει. Και εμείς λέμε να ζει αξιοπρεπώς όπως επιτρέπουν οι συνθήκες του 21ου. Βγήκαν πάλι τα στοιχεία της Oxfam. Είναι τεράστια η ψαλίδα. Πάλι πιο πλούσιοι γίνανε οι πλούσιοι, πάλι φτωχότεροι. Πάλι δηλαδή έχουμε συγκέντρωση του πλούτου σε λιγότερα χέρια και του μεγαλύτερου κομματιού του πλούτου σε αυτά τα χέρια. Τώρα λένε έχουν βάλει στόχο τον πρώτο 3εκατομμυριούχο. Άρα πλούτος παράγεται, αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος δουλεύει, παράγει πλούτο. Το θέμα είναι τι επιστρέφει σε αυτόν. Αυτό όμως έχει να κάνει με το ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθείτε, όχι μόνο από τη χώρα μας. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι εφόσον όταν τα κόμματα, τα υπόλοιπα, συμφωνούν με τη λογική αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον δρόμο ανάπτυξης, έχουμε μείνει το μόνο κόμμα το οποίο συγκρούεται και καλεί τον κόσμο να συμπορευτεί μαζί μας και σε σύγκρουση με αυτή τη λογική. Αυτό λέμε. Γιατί αυτό που μπορούμε να πετύχουμε είναι να αποσπάσουμε μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την πίτα του πλούτου που εμείς παράγουμε, προκειμένου να ανακουφιστούμε έστω προσωρινά, προκειμένου να πάμε στο επόμενο στάδιο. Τώρα, κυρία Εκτενά, ξεκινάει σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο. Εσείς έχετε χαρακτηρίσει, άκουσα μία δήλωση του τομεάρχη σας, επικίνδυνη και αντιδραστική αυτή την τομή. Ναι. Γιατί? Γιατί. Το είχαμε πει και τότε με την ψήφο των νομογενών. Ιστορική μεταρρύθμιση, λέει ο Πρωθυπουργός. Ιστορική μεταρρύθμιση. Είναι γιατί αλλοιώνει τελείως τη Λαϊκή Βούληση. Είναι αντιδραστική. Εμείς το λέμε αντιδραστική τομή. Πάμε πίσω πάλι εδώ πέρα. Ήταν κατάκτηση της ανθρωπότητας το δικαίωμα στην ψήφο με αυτοπρόσωπη παρουσία. Έχουν δοθεί μάχες, έχει χυθεί αίμα για αυτό το πράγμα. Θεωρείτε δηλαδή ότι εκεί μπορεί να υπάρξει, να είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί να υπάρξει νοθεία των αποτελεσμάτων? Βέβαια. Γιατί έβλεπα σήμερα το πρωί την κυρία Κεραμέως σε ένα κανάλι, η οποία προσπαθούσε αυτό να εξηγήσει, το πόσο διασφαλίζεται η νομιμότητα στην ψήφο. Δεν έπεισε. Και η διαδικασία. Γιατί όταν κάποιος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι ό,τι έκανε το έκανε με τη δική του βούληση, ώστε κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί μετά. Δεν το λες ακριβώς και διασφάλιση. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι. Έχει δύο επίπεδα η δικιά μας η άρνηση απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Το πρώτο έχει να κάνει ακριβώς με το ότι η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι αυτός ο τρόπος ψηφοφορίας είναι διαβλητός. Με πάρα πολλούς τρόπους. Από το πώς συμπληρώνει κάποιος μόνος του ή όχι ένα ψηφοδέλτιο, από το πώς ταχυδρομείται, ποιος το ταχυδρομεί, πού φτάνει, τι μπορεί να γίνει στον δρόμο. Όλα αυτά έχουν συμβεί σε κράτη που χρησιμοποιούν αυτόν τον τρόπο ψηφοφορίας, έχουν συμβεί. Η Γαλλία το έχει καταργήσει για αυτό το λόγο. Εμείς τώρα πάμε να φέρουμε ένα σύστημα το οποίο έχει προβλήματα και δεν το είχαμε και ωστόσο λέμε θα το εφαρμόσουμε. Άρα αυτό δείχνει
ξεκάθαρη στόχευση από τη μεριά της κυβέρνησης. Τώρα, το δεύτερο και πολύ σημαντικό για μας είναι ότι ενισχύει την παθητική στάση απέναντι στην ψηφοφορία. Η συμμετοχή στις εκλογές, εμείς ίσα ίσα λέμε ότι δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, ο κόσμος δεν πρέπει να περιορίζεται στην μία φορά που θα πάει στο παραβάν κάθε 3-4 χρόνια. Και τώρα του λένε ούτε αυτό. Μπορείς από το σπίτι, άμα θες κιόλας, αλλιώς άσε κάποιον άλλο να το κάνει. Ενισχύουν δηλαδή την παθητική στάση απέναντι στην ίδια τη ζωή, απέναντι στις εξελίξεις της καθημερινότητας και υπονομεύουν την ενεργό συμμετοχή του. Αυτό είναι το πιο βαθύ, αν θέλετε, πρόβλημα που εμείς βλέπουμε. Σε πρώτο επίπεδο, βέβαια, είναι η αλλίωση του αποτελέσματος, που είναι ξεκάθαρο ότι είναι ξεκάθαρα διαβλητό αυτό το σύστημα. Και συμπληρώνει το νόμο που πέρασε το καλοκαίρι η ίδια κυβέρνηση για την ψήφο των νομογενών. Γιατί τώρα εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως να μην έχουν γεννηθεί καν στη χώρα, δεν έχουν επαφή δηλαδή με τα τεκτενόμενα, με το τι δυσκολίες έχει κάποιος να ζει εδώ πέρα, αν είναι μικρή ή μεγάλη φορολογία που λέγαμε, δεν το ξέρει. Και ωστόσο μπορεί με την ψήφο του να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα και τώρα το κάνει ακόμα πιο εύκολο. Δεν χρειάζεται καν να μπει στη διαδικασία που δείχνει, ας πούμε, ότι και ένα βαθμό εμπλοκής μεγαλύτερο, γιατί κάποιος που θα σηκωθεί από μια πολιτεία να πάει στην άλλη να ψηφίσει σε μια άλλη πόλη, θα μπει τουλάχιστον στον κόπο να ασχοληθεί, με την επιστολική ψήφο μπήκε φραγμός στην Αυστρία στον τότε υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας, τον φιλοναζιστή. Ναι, και απ' την άλλη έχουμε και παραδείγματα που κατάφορες παραβιάσεις δεν έγιναν, μπλοκαρίστηκαν ακριβώς λόγω της επιστολικής ψήφου και το κατά πόσο αυτή είναι, όπως στην Αυστρία για παράδειγμα. Δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε σε περιπτώσεις τέτοιου τύπου. Το πώς δηλαδή χρησιμοποιείται ένα τέτοιο μέτρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το θέμα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή το πιο ευθύ, άμεσο, είναι το να πηγαίνεις πίσω από το παραβάν και να μένεις έστω για 1-2 λεπτά μόνος σου, όσο μπορείς ανεπηρέαστος, γιατί κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος όταν κυκλοφορεί, ακούει, συζητάει κτλ. Να είσαι μόνος σου λίγο με τον εαυτό σου 1-2 λεπτά μέσα στο παραβάν για να βάλεις στην κάλπη αυτό που πιστεύεις ότι σε εκφράζει καλύτερα. Αυτό πιστεύουμε ότι πραγματικά βάλεται. Έτσι καταργείται σε έναν βαθμό με αυτόν τον τρόπο και είναι άθλια η μεθόδευση κυβέρνησης. Αλλά να σας πω, δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει πόσο φοβούνται για αυτά που έρχονται. Γιατί δεν καταφεύγεις σε τέτοια μέτρα αν πιστεύεις στην πολιτική σου και πιστεύεις ότι αυτή η πολιτική θα αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Δείχνει ότι έρχονται δύσκολες μέρες και γι' αυτό θωρακίζονται με κάθε τρόπο. Γι' αυτό εμείς λέμε λοιπόν, απευθυνόμαστε στον κόσμο και του λέμε συμπόρευση αγωνιστική μαζί μας. Ό,τι κερδίζετε, κερδίζετε με διεκδίκηση, στο δρόμο και εμείς θα είμαστε εκεί στην πρώτη τη γραμμή να παλέψουμε παρέα. Ρώτησε πριν η Λουκία για το αν θα ψηφίζετε unblock το νομοσχέδιο. Το ΚΚΕ πάντα ψηφίζει βέβαια unblock. Το θέμα είναι αν έχει ανάγκη σύσφιξη σχέσεων και να πάτε κι εσείς, αν όχι στις Πέτσες ή κάπου αλλού, για μια καινοτόμα δραστηριότητα. Όπως... Μήπως ζηλέψατε κι εσείς και πάτε ή σε βουνό ή σε θάλασσα. Το απάντησα μόλις πριν. Εμείς συσφίγγουμε τις σχέσεις μας καθημερινά μαζί με τον κόσμο, εκεί που δίνει τη μάχη ο καθένας την προσωπική του, τη συλλογική του. Είμαστε στα εργοστάσια, στις τράπεζες, περιοδεύουμε διαρκώς σε χώρους δουλειάς, μιλάμε με κόσμο, κάνουμε συσκέψεις, μιλάμε μεταξύ μας. Δεν σταματάμε, γιατί μόνο έτσι πραγματικά είσαι σε επαφή με την κοινωνία και μπορείς πραγματικά να πεις ότι πιάνεις τον παλμό της και μπορείς να δείξεις τον δρόμο και να σε εμπιστευτούν. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη από σύσφυξη. Άρα δεν θα πάρει ούτε να δυνάμει τη θάλασσα εσείς. Όχι, όχι. Μήπως δεν έχει εξοχικό κύριος Κουτσούμπας, γι' αυτό το λέτε. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια, να ρωτήσω. Σε αυτές τις σχέσεις που λέτε πριν κλείσουμε ότι το ΚΚΕ συσφίγγει με τον κόσμο, είναι και έχετε και διαρκή επαφή με τα νοσοκομεία της χώρας, με το νοσηλευτικό προσωπικό, που όλο ακούμε προσλήψεις ότι γίνονται και όλο κενά υπάρχουν και όλο ματώνουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι για να βγουν τα πλεονάσματα πρέπει να κοπούν δαπάνες. Έχουν αφαιρέσει πάρα πολύ
και προσωπικό και χρηματοδότηση από το ΕΣΥ, το διαλύουν το ΕΣΥ, το αποδομούν το ΕΣΥ και κάνουν χώρο για τους ιδιώτες. Αυτό γίνεται όχι τώρα, τώρα έχει επιταχυνθεί και φαίνεται πια το που έχουμε φτάσει. Αυτό γίνεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια, συστηματικά από όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, πότε στο όνομα των μνημονίων, πότε στο όνομα του συγγυρέματος, πότε γιατί κάνουν σπατάλες στα νοσοκομεία. Τώρα ξέρουμε όλοι, δυστυχώς έχουμε περάσει οι περισσότεροι από ένα δημόσιο νοσοκομείο και μπορούμε να βλέπουμε και τον τεράστιο αγώνα που δίνει το προσωπικό εκεί πέρα, που είναι αποδεκατισμένο, κακοπληρωμένο, εξαντλημένο, γιατί έχει βγει και από μια πανδημία όλο αυτό. Είναι τσακισμένο το σύστημα αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε από την άλλη ότι οι συνταγές που δίνονται για τη βελτίωσή του είναι κάντε χώρο για τους ιδιώτες. Πόσες υπηρεσίες πια που μπορούσαμε να τις έχουμε μέσα στα δημόσια νοσοκομεία με μηδενικό ή πολύ χαμηλό κόστος, τώρα αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε εκτός, γιατί πραγματικά δεν βγάζει άκρη πια εκεί πέρα. Και βέβαια αυτό που επιχειρείται είναι να αγοράζουμε υπηρεσίες από την αγορά, όλο και περισσότεροι. Μάλιστα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το έχουν πει καθαρά, ότι δεν πειράζει, αυτός που μπορεί ας πληρώνει, για να έχουν αυτοί που δεν μπορούν. Άρα λοιπόν το ΕΣΥ θα μείνει ένα σύστημα για τους εξαθλειωμένους μόνο. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το επίπεδο λειτουργίας και υπηρεσιών που θα προσφέρει αυτό το σύστημα, αν έτσι το πάνε. 19ος αιώνας. Εκεί γυρνάμε. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο για τη σημερινή εποχή, με τις δυνατότητες που υπάρχουν, και να πούμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση κάνω και κάτι άλλο. Δίνουν δυνατότητα στους ιδιώτες να προσφέρουν υπηρεσίες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, εξοπλισμός, υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων θα χρησιμοποιούνται από ιδιώτες με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα. Στενάχωρο το θέμα, γι' αυτό θα αλλάξουμε και εμείς τη σειρά των θεμάτων. Να πάμε σε ένα θέμα με την πίτα των κοινωνικών συντακτών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε.